Σήμερα με τον χειρουργό οδοντίατρο κύριο Φώτη Μαλήρη θα μιλήσουμε για την αισθητική οδοντιατρική. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ε, πριν ξεκινήσουμε να μιλήσουμε για το πολύ ενδιαφέρον θέμα της αισθητικής οδοντιατρικής, να δούμε λίγο τους κανόνες για να διατηρήσουμε την υγιεινή του στόματος που είναι πολύ βασικό. Πριν Δεν φτάσουμε να το φτιάξουμε Βεβαίως. ακόμα καλύτερο. Ε, οι κανόνες στοματικής υγιεινής δείχνουν σε τρεις βασικούς θα έλεγα προ Ανατολισμό. Ο πρώτο κανόνα βασικό είναι ε, το να πλένουμε καθημερινά τα δόντια μα σωστά. Και λέγοντα σωστά εννοώ κάτω από την υπόδειξη ενό οδοντιάτρου. Γιατί πολλοί νομίζουμε ότι πλένουμε τα δόντια μα σωστά, αλλά δυστυχώ δεν τα καθαρίζουμε σωστά. Ε, ο δεύτερο κανόνα είναι η αλλαγή τη οδοντόβουτσα που θα πρέπει να γίνεται αυστηρό κάθε δύο μήνε για να έχουμε σωστό αποτέλεσμα στον καθαρισμό των δοντιών μα. Ε, Επίση, ένα τρίτο κανόνα. Ε, καθαρισμού των οδοντιών μας θα πρέπει να είναι η χρησιμοποίηση νήματος ε, κάτω πάλι από την υπόδειξη του οδοντιάτρου και σε συνεργασία με ένα καλό στοματικό διάλειμμα που πάλι θα πρέπει να το συστήσει ένας οδοντίατρος βάσει του στόματος του κάθε ασθενή. Ε, το νήμα και το διάλειμμα είναι για να φύγουν και τα τελευταία υπολείμματα που δεν μπορεί να απομακρυνθούν από την οδοντόφλη. Τελευταία, τελευταία υπολείμματα μικροβιακής πλάκας βεβαίως. Έχετε δίκιο ότι θέλει υπόδειξη, γιατί κανεί με το νήμα μπορεί να πληγώσει τα ούλα. Η αλήθεια είναι. Βεβαίω, βεβαίω. Mm. Ε, θέλει υπόδειξη, ειδικά το νήμα το χρησιμοποιούν πολλοί ασθενεί και στα πίσω δόντια, που συνήθω αν υπάρχουν σφραγίσματα έχουμε συνέπειε σπασίματο σφραγισμάτων και. Γενικώ, θα πρέπει να έχουμε μια υπόδειξη από τον οδοντίατρο για τη χρησιμοποίηση του νήματο. Αυστηρά. Να ρωτήσω τώρα κάτι που δεν έχει ακόμα σχέση με την αισθητική οδοντιατρική, αλλά μα απασχολεί όταν επισκεπτόμαστε τον οδοντίατρο. Ε, χρειάζεται να κάνουμε ένα σφράγισμα και χρειάζεται να κάνουμε αναισθησία. Λοιπόν, η ένεση είναι λίγο ανατριχιαστική στο στόμα. Εδώ έχετε να μα πείτε κάτι καινούργιο. Βεβαίω, υπάρχει μια ε, καινοτόμο λύση στην ε, σύγχρονη αναισθησία. Ε, θέλω να σας πω ότι τα προηγούμενα χρόνια ο, ο βασικός ανασταλτικός παράγοντας των ασθενών να μην έρχονται στο, στο οδοντιατρίο ήταν η, ο φόβος της ένεσης. Πλέον ο φόβος της ένεσης στη σύγχρονη οδοντιατρική με κάποιους κανόνες που τηρούμε και κάποιες μεθόδους, mm -hmm. ε, έχει εξαλειφθεί τελείως ε, και θέλω να σας αναφέρω ότι ακόμα και το τσίμιμα της βελόνας, ε, και βλέποντα το κατάλληλο βίντεο που σα έχω, έναν ασθενή μου στο γιατρείο, μπορείτε να καταλάβετε ότι πλέον ακόμα και το τσίπμα τη βελόνα δεν το καταλαβαίνει ο ασθενή. Είναι χαρακτηριστικό ότι ε, τελειώνοντα την αναισθησία, περνάνε 2,5 δύο, δύο, δύο λεπτά ε, και ο ασθενή αρχίζει να μου διάζει και του προκαλεί αρ αρκετό θαυμασμό πώ μου διάζει, Γιατί δεν έχει καταλάβει τίποτα. Μάλιστα. Είδαμε και τι εικόνε από το βίντεο. Να περάσουμε λίγο στη λεύκανση, που είναι ένα σημαντικό θέμα. Τα δόντια μας με την πάροδο του χρόνου, με τις τροφές, με τα ποτά, με το κάπνισμα, ε, χάνουν το χρώμα τους. Πολλοί ε, δεν έχουν και φυσικά λευκά δόντια. Να δούμε λίγο σε ποιες περιπτώσεις μας βοηθάει η λεύκανση. Ε, να, καταρχήν να πούμε τι είναι η λεύκανση. Η λεύκανση είναι ε, η διαδικασία ανοίγματο του χρώματος των δοντιών προς το λευκότερο. Ε, οι βασικοί τρόποι λεύκανση είναι δύο. Ο ένα είναι στο δοντιατρίο, που το κάνουμε ε, μέσα σε το πολύ μία ώρα, μία και ένα τέταρτο. Ε, με μεγάλο πλεονέκτημα, ο ασθενή δεν μπαίνει σε καμία διαδικασία ταλαιπωρία, ούτε ίχνο πόνου. Έτσι, είναι πολύ βασικό αυτό που σα λέω. Και ο δεύτερο τρόπο είναι στο σπίτι, όπου είναι πολύ πιο μακροχρόνιο, γιατί διαρκεί 10 με 15 μέρε για να έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα, ε, όπου σας ανέφερα πριν, που γίνεται μία ώρα στο δοντιατρίο. Ε, βασι, βασική ένδειξη για να κάνουμε μία λεύκανση είναι ε, πρώτον να έχουμε μία καλή στοματική υγιεινή, το βασικό πράγμα που βλέπουμε, δηλαδή θα πρέπει να έχει προηγηθεί ένας καθαρισμός πριν τη λεύκανση, ε, ο ασθενής να μην έχει ε, άμεση εξάρτηση από κάπνισμα, υνοπνευματόδη ποτά και καφέ. Εάν ε, συμβαίνει αυτό το πράγμα, για ένα χρονικό διάστημα της τάξης των τριών-τεσσάρων ημερών, το απαγορεύουμε με τη χρήση των παραπάνω Α, Γιατί δεν αφήνει τη λεύκανση δηλαδή να... Δεν, ε, επειδή ε, η φωτοχρωστική αντίδραση που γίνεται ε, ανοίγουν οι πόροι του δόντιου. Το δόντι αποτελείται από πολύ πολύ μικρούς πόρους. Έτσι. Ε, αν πάει και μπει πάνω ε, κάποιο είδος νικοτίνης, αλκοόλ αυτό, ε, δεν αφήνει να γίνει η φωτοχρωστική λεύκανση. αυτή η αντίδραση, αντίδραση. Μάλιστα. Η αντένδειξη για να γίνει μία λεύκανση είναι ένα πολυτεριδονισμένο στόμα. Δηλαδή ένα στόμα που έχει αρκετά σφραγίσματα. Ε, Μπορούν να αλλαχτούν τα σφραγίσματα και να κάνουμε λεύκανση, απλά θα πρέπει να κάνουμε μία καλή κλινική εξέταση γιατί μπορεί να υπάρχει ε, μία μεγαλύτερη διάβρωση της αδαμαντίνη όπου εκεί είναι, τελ, είναι τελείω αντενδεικτικό να κάνουμε λεύκανση. Μάλιστα. Ε, εσείς έχετε μεγάλη εμπειρία στην αισθητική οδοντιατρική, έχετε κάνει πολλές εφαρμογές. Θα θέλαμε να μας πείτε δύο λόγια για τα τελευταία επιτεύγματα. Τι έχει να μας δώσει η αισθητική οδοντιατρική. Σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια, απλά κάνουμε τη δουλειά μας σωστά. Ε, να εξηγήσουμε τι είναι η αισθητική οδοντιατρική. Η αισθητική οδοντιατρική είναι ο κλάδος της οδοντιατρικής που ασχολείται με τη μορφολογική και λειτουργική κατάρτιση του στόματος. Ε, οι βασικοί κανόνες ε, για να ακολουθήσουμε μια σωστή αποκατάσταση είναι στο να κάνουμε μια πάρα πολύ καλή διάγνωση. Τα τελευταία χρόνια υπάρχουν ε, πολύ καλά υλικά ε, τα οποία είναι η όψη πορσελάνης, η τη ριτίνης ε, και συνεπικουρούμενα αν χρειάζεται να κάνουμε μια ε, περαιτέρω εργασία ε, αποκατάσταση μεγαλύτερη, οι στεφάνες ε, μέταλλο-κεραμικές που είναι Μεταλοκεραμικέ και ολοκεραμικές. Το ολοκεραμικό είναι το ζυργόνιο, που είναι ό,τι mm -hmm. καλύτερο υλικό υπάρχει αυτή τη στιγμή στις μέρες μας. μα. Ε, και το χρησιμοποιούμε κατά κόρον. Δεν είναι καλύτερη όψη, ή είναι καλύτερο σαν υλικό. Το, το ζυργόνιο είναι ένα υλικό το οποίο είναι αρκετά πιο προηγμένο από τη μεταλοπορσελάνη. Mm -hmm. ε, είναι ολοκεραμικό υλικό ε, και στο βάθος του χρόνου έχει μια διάρκεια τουλάχιστον τη διπλάσια από τη μεταλοπορσελάνη. Εμεί βλέπουμε πολύ ενδιαφέρουσε εικόνε από εφαρμογέ σα ναι. όση ώρα μιλάμε για την αισθητική ιατρική. Ε, Συνεχίζοντα γι' αυτό, ήθελα, μια και αναφέραμε λίγο πριν και την ανώδυνη αναισθησία, εντελώ ανώδυνη, να μιλήσουμε λίγο για το τι άλλε εξελίξει έχει να μα δώσει η οδοντιατρική και κάποια καλά νέα που θα έχετε να μα πείτε για όσου από εμά φοβούνται πάρα πολύ τον τροχό. Μάλιστα. Καταρχά, να σα δηλώσω ότι, και να ακούσουν οι τηλεθεατέ σα ότι οποιαδήποτε πράξη γίνεται σε ένα σύγχρονο οδοντιατρίο απαγορεύεται ρητό ο πόνο. Αυτό πρέπει να το βάλουμε καλά βαθιά μέσα στο μυαλό μα. Για μα απαγορευόταν πολλά χρόνια πριν, αλλά δεν είχαμε φτάσει σε αυτήν την Δεν ήσυγε <laughs> δεν 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 κατά κόρον. Ναι. Ε, κοιτάξτε, οι καινοτομίε που θα δούμε τα προσεχή χρόνια μέσα σε ένα οδοντιατρίο πιστεύω ότι είναι αρκετέ. Και δεν σταματάει η τεχνολογία και επιστήμη. Ε, τα laser έχουν κάνει θαύματα mm. μέσα στο οδοντιατρίο, αλλά μια καινοτομία η οποία έχω διαβάσει και έχω ε, δει και συγκεκριμένα θέλω να σας αναφέρω ότι την καινοτομία αυτή την έχει φεύγει ελληνίδα επι, επιστήμονας που ζει στο εξωτερικό, χημικός, είναι η αεροποτριβή. Τι είναι η αεροποτριβή. Η αεροποτριβή είναι ε, η μέθοδος η οποία ψεκάζουμε με ένα σπρέι νερό μαζί με οξύδιο του αλουμινίου το δόντι όπου τα σωματίδια του οξυδίου του αλουμινίου με την αεραντλία του οδοντιάτρου μπαίνουν μέσα στην τεριδόνα όπου έχουμε τεριδόνα ακριβώς στα σημεία της τεριδόνας και αφαιρούν την τεριδόνα με μεγάλο πλεονέκτημα να μην αφαιρούμε οδοντική ουσία όπως ε, υπήρχε αφαίρεση με τον τροχό με μεγαλύτερου ποσοστό οδοντικής ουσίας Πιστεύω ότι ε, είναι μια σοβαρή λύση, τα προσεχή χρόνια η αέρα αποτριβή, όπου θα έχει και πολύ μεγάλη εφαρμογή στα παιδάκια. Ε, τα οποία παιδιά έρχονται με πάρα πολύ μεγάλο φόβο στο οδοντιατρίο, στην, ε, στην εικόνα του τροχού. Λογικό είναι. Και δεν πονάνε και δεν σκάβουμε το δόντι. Δεν σκάβουμε Αλλά καθόλου, το, πολλά, δόντι. Πολλά καθόλου πολλά το δόντι. καθόλου το ευθύματα. Και είναι, σας λέω, τελείω. Ε, Ανώδυνο ο τρόπο, πλέον δεν θα χρειάζεται ίχνο ε, αναισθητικού, ούτε προαναισθητικού ούτε αναισθητικού, για να κάνουμε την αποκατάσταση και την αφαίρεση τη τεριδόνα. Ε, βέβαια, η τεριδόνα δεν έχει, να μην έχει προλάβει να κάνει ζημιά στο δόντι. Ε, κα, κοιτάξτε να δείτε, σε πιο βαθιέ ε, τεριδόνε θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε, όχι μπορεί να λειτουργήσει, απλά θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ε, λίγο αναισθησία. Μάλιστα. Αυτό. Εντάξει, και αφού και η ανεστησία είναι ανώδυνη, αφού και η ανεστησία μου είναι ανώδυνη, δεν απο... θα αφαιθούμε στα χέρια σα. Ωραία, λοιπόν, σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, και εγώ σα ευχαριστώ πολύ.